Βασίλισσα των ναρκωτικών στο νησί αναδεικνύεται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας η κάναβη, αφού μόνο το πρώτο πεντάμινο του έτους οι διοκτικές αρχές έχουν κατασχέσει περισσότερα από 270 κιλά χασί σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Στη δεύτερη και τρίτη θέση αντιστοίχως βρίσκονται τα λεγόμενα σκληρά ναρκωτικά όπως η κοκαίνη και πολύ λιγότερο η ηρωίνη και τα χάπια. Με τη γλώσσα των αριθμών, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο, οι ποσότητες χασίς που κατασχέθηκαν στην Κρήτη άγγιξαν τα 276 κιλά, ενώ η μεγαλύτερη σοδιά κάναβης καταγράφηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν κατασχέθηκαν ποσότητες άνω των 164 κιλών. Το ίδιο χρονικό διάστημα, η συνολική ποσότητα κοκαίνης που κατασχέθηκε ήταν κάτι παραπάνω από 3,5 κιλά, ενώ η ποσότητα ηρωίνης δεν ξεπέρασε το ίδιο χρονικό διάστημα τα 100 γραμμάρια. Στα κιλά των σκληρών ναρκωτικών συμπεριλαμβάνεται και η μεγάλη ποσότητα καθαρής κοκαίνης άνω του ενός κιλού που έφτασε στο Ρέθυμνο από χώρα του εξωτερικού και η οποία ήταν σε μορφή τούβλου. Το αξιοσημείωτο σε αυτή την περίπτωση ήταν ότι τα σκληρά αυτά ναρκωτικά που θα επέφεραν κέρδη άνω των 100.000 ευρώ ήταν κρυμμένα μέσα σε ένα βάζο με ρύζι για να προστατευτούν από την υγρασία, ενώ έφεραν το περιτύλιγμα διεθνούς φήμης εταιρείας κοσμημάτων. Βάσει των επίσημων στοιχείων της ελληνικής αστυνομίας, ο Μάιος του 2023 ήταν ο πιο παραγωγικός, καθώς οι αστυνομικοί του νησιού έβαλαν στο χέρι συνολικά 59.669 γραμμάρια κάναβης και 786 δεντρίλια. Τον ίδιο μήνα κατασχέθηκαν επίσης 230 γραμμάρια κοκαίνης, 84 γραμμάρια ηρωίνης και 160 ναρκωτικά χάπια, ενώ είχαν κατασχεθεί και άλλες ουσίες 2 γραμμαρίων, 3 φύλλα LSD, και 10 τσιγαριλίκια. Κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις που έγιναν το ίδιο χρονικό διάστημα στην Κρήτη, στα κρατητήρια και κατ' επέκταση στη δικαιοσύνη οδηγήθηκαν 2.409 άτομα, εκ των οποίων οι 388 φόρεσαν χειροπέδες μόνο για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Η ελληνική αστυνομία που προσπαθεί να βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από τα κυκλώματα που με διάφορους εφάνταστους τρόπους και κόλπα επιχειρούν να διοχετεύουν στην αγορά του νησιού ναρκωτικές ουσίες, οργανώνει ήδη το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης της για τη θερινή περίοδο που θεωρείται βέβαιο πως η συγκομιδή χασισόδεντρων θα είναι αξιοσημείωτη. Ωστόσο, στο επίκεντρο των αστυνομικών παραμένουν οι σοβαρές ελλείψεις που καταγράφονται κυρίως σε έμψυχο δυναμικό και στις 4 αστυνομικές διευθύνσεις της Κρήτης. Καλούμε για άλλη μια φορά τη φυσική και πολιτική ηγεσία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα το δικό μας και να ενισχύσει την αστυνομική διεύθυνση του Ρεθύμνου με αστυνομικό προσωπικό ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες που επιχειρούμε. Πάντως, το κυνήγι των αστυνομικών με τους χασισοκαλλιεργητές ξεκίνησε και επίσημα στο Ρέθυμνο με τον εντοπισμό σε ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου μιας φυτείας που αποτελούνταν από 49 δεντρίλια κάναβης που ήταν στο στάδιο της ανάπτυξης και έφταναν σε ύψος το 1,5 μέτρο. Στην περίπτωση αυτή συνελήφθη ένας 30χρονος ρεθυμιώτης που εντοπίστηκε να μεταβαίνει στην χασισοφυτεία για να την περιποιηθεί.